Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει και η πρώην σύζυγος. Ναι, γιατί και η πρώην σύζυγος λοιπόν λέει ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν βίαιος όλα τα χρόνια που ήταν μαζί. Ναι. Ότι τη χτυπούσε, ότι μάλιστα έχουν γίνει και σκηνικά μπροστά στα παιδιά. Ότι το παιδί του, το ένα από τα δύο που ήταν 12 χρόνια, μπήκε στη μέση για να του χωρίσει. Ναι. Ότι δεν τη στέλνει χρήματα, ότι αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει και να πάει στη Βουλγαρία να γυρίσει πίσω γιατί δεν άντεχε άλλο. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι ο χειρότερος πατέρας. Για άκουσα. Είναι αλήθεια ότι έχεις βιώσει παρόμοια περιστατικά από τον Θέμη Αδαμαντίδη και εσύ? Βεβαίως, είναι αλήθεια. Ο Θέμης είναι βίαιος με τις γυναίκες, έχει πρόβλημα. Και εγώ που είμαι και μητέρα των παιδιών του, έχω βιώσει τα περιστατικά και μπροστά στο σπίτι και μπροστά στα ανήλικα παιδιά μας. Έχω κάνει μήνυση τότε στο τμήμα της Ιφάδας. Όταν γίνανε, πολλές φορές έχει γίνει και καταγραφή περιστατικού, με χτύπαγε, έφυγε από το σπίτι, εγώ καλούσα την αστυνομία, κλαίγανε τα παιδιά. Και επειδή ήταν κορονοϊός, τα δικαστήρια δεν δούλευαν, ήταν όλα σε στάσιμα τότε και δεν προχώρησε το θέμα και εγώ αναγκάστηκα και πήρα τα παιδιά μου και έφυγα από την Ελλάδα και μένω τώρα στη Βουλγαρία εδώ και ένα χρόνο. Αναστασία, μπορείς να μου πεις πόσο καιρό ήσταν μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη? 15 χρόνια. Και έχετε μαζί δύο παιδιά? Έχουμε δύο γιους, ο μεγάλος είναι 12 χρονών, ο μικρός είναι 5. Πλήρη τα διαφορία για τα παιδιά του. Βγαίνει παντού και δηλώνει ότι έχει 5 γιους, 2 που έχει μαζί μου και είναι και ανήλικα. Δεν νοιάζεται ούτε να τα δει. Παρακαλώ να στείλει κάποια λεφτά για τα έξοδα των παιδιών. Είναι ο χειρότερος πατέρας που υπάρχει. Τα παιδιά τον ζητάνε, συνέχεια ρωτάνε που είναι ο παπάς. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, δεν απαντάει ποτέ, δεν το σηκώνει ποτέ. Ανύπαρκτος όπως ήταν. Μπροστά στα παιδιά τι έχει κάνει, τι σου έχει κάνει? Με έχει βρίσει, έχει βρίσει και τα παιδιά. Μπήκε το παιδί στη μέση που είναι 12 χρονών, έβριζε και το παιδί. Το ήταν που θέλει τη μάνα σου, θέλει τις γυναίκες, το ότι είμαστε όλες. Ντρέπομαι να τα πω αυτά. Ένας πατέρας να μιλάει έτσι μπροστά στα παιδιά του. Και εσύ έμενες όλα αυτά τα χρόνια μαζί του και γιατί δεν έφευγες? Ήμουν ερωτευμένη, τον αγαπούσα, ήταν πατέρας των παιδιών μου. Ήταν μικρά τα παιδιά, δεν έφευγα γιατί φοβόμουν να γυρίσω την πατρίδα μου, αλλά το έκανα τώρα. Όταν ξεχύλισα όμως το ποτήρι, πήρα τα παιδιά μου και έφυγα. Γιατί έκανε τα ίδια, με την επόμενη σχέση του έκανε τα ίδια. Είχε ζητήσει ποτέ βοήθεια, είτε από αστυνομικούς, είτε από κάποιον δικηγόρο, είτε... Βεβαίως, έχω καλέσει άπτη το τελευταίο χρόνο, όπως σκοτωνόμαστε στο σπίτι και ήθελα να χωρίσουμε, να φύγει ή να με αφήσει μόνη μου με τα παιδιά ή να φύγω εγώ. Πάνω από 10 φορές έχω κάνει καταγραφή περιστατικού για ενδοηχογενειακή βία που με έχει χτυπήσει στο σπίτι και μία φορά έκανα τη μήνυση και τη δεύτερη πήγαμε στο θύμα και μετά φύγαμε. Τα παιδιά τον ζητάνε? Για τον ζητάνε, πατέρα τους είναι βέβαια. Κάθε μέρα με ρωτάνε, μαμά γιατί να μην πάμε στην Αθήνα, μαμά που είναι ο μπαμπάς, μπορούμε να πάμε. Ο μπαμπάς δεν ενδιαφέρεται για εμάς. Ήταν από παλιά εθισμένος στον τζόγο? Έτσι τον γνώρισα εγώ με τα μηχανάκια μέρα νύχτα. Μπορώ μηχανάκια, είναι αδυναμία του. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη και μητέρα των δυο του παιδιών. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια γυναίκα η οποία ξέρει πολλά. Ξέρει πολλά για τις γυναίκες του Θέμη Αδαμαντίδη, για τη ζωή του Θέμη Αδαμαντίδη και εδώ θα μας τα πει όλα.